Το μέγα ζητούμενο στο κράτος μας, στο διοικητικό μας σύστημα, είναι η ολοκλήρωση από τον κοινό νομοθέτη, δηλαδή από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, του θεσμικού πλαισίου για την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος, του έτους 1975. Πόσα χρόνια περάσανε και εξακολουθεί αυτό να είναι ζητούμενο. Αλλά και την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποκέντρωση με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων και προσωπικού και μέσων, το τονίζω, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκησή τους προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Πιο απλά, καλύτερη δημοκρατία με περισσότερη αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, αυτό είναι το όραμά μας. Ζητάμε από την κυβέρνηση και τα κόμματα να μας εμπιστευθούν. Ξέρω ότι δεν σπάνε θερμόμετρα αγάπης για μας. Γι' αυτό δεν λέω να μας αγαπήσουν, να μας εμπιστευτούν. Στην περίοδο του COVID αποδείξαμε ότι μπορούμε. Πρέπει να δούμε το ζήτημα του σύγχρονου, δηλαδή του ισόχρονου παράλληλου βηματισμού και της δίκαιης ανάπτυξης όλων των Δήμων, από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τον Εστόριο μέχρι το Καστελόριζο. Δεν θα κουραστώ να λέω, άλλωστε, ότι κανείς δεν δικαιούται να ευτυχεί μόνος του. Ειδικότερα όμως, τα προς αντιμετώπιση και επίλυση σημαντικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης είναι σύσταση νέου κώδικα αυτοδιοίκησης Δήμων και Περιφερειών. Ήδη η ΚΕΔΕ, με δική της πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ, αποστήλαμε στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, την καταγραφή που κάναμε όλων των άμεσων και έμεσων νομοθετικών ρυθμίσεων, 500 τον αριθμό, που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η μαγιά προκειμένου να ξεκινήσει η δουλειά, η εργασία για τη σύνταξη νέου κώδικα. Σύνταξη νέου κώδικα δημοτικών υπαλλήλων. Εφαρμογή της νέας μελέτης της ΚΕΔΕ που αφορά όλους τους Δήμους και ιδίως όλους τους μικρούς Δήμους. Τετραετές πρόγραμμα στελέχωσης των Δήμων για την κάλυψη των κενών, τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών, πολιτικής προστασίας, εσωτερικού ελέγχου κλπ. Και την αντικατάσταση των αποχωρούντων υπαλλήλων με την κινητικότητα και τη συνταξιοδότηση. Χάνουμε πολλούς υπαλλήλους. Τετραετές πρόγραμμα υποστήριξης των μικρών Δήμων και ιδίως των ορεινών και των νησιωτικών, μικρών πάντα, και των νεοσύστατων Δήμων, π.χ. με τη σύσταση κοινών υπηρεσιών, τηλεϋποστήριξης κλπ. Ήδη έχουμε καταρτήσει σχέδιο νόμου με αιτιολογική έκθεση προς υποστήριξη των ορεινών και νησιωτικών Δήμων και το αποστήλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σχέδιο, λέω, για να υπάρξει η εκκίνηση, το εναρκτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Διετές πρόγραμμα συγκρότησης των 7 αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας στον ΟΤΑ. Τις γράφουμε στον νόμο, τις ξαναγράφουμε, μεταφέρονται και δεν έχουν συσταθεί. Διασφάλιση υποδομής και εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού, οργάνωση υπηρεσιών και εκπώνηση προτύπων κατάρτισης και συμβουλευτική υποστήριξη προσωπικού, ενημέρωση αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ. Μετά από αυτή τη σημερινή ημερίδα, την ενημερωτική διημερίδα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, όπως σας ενημέρωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑ, σχεδιάζουμε για το 2024 να πραγματοποιήσουμε σε όλη την Ελλάδα ξανά για αιρετούς διευρυμένη, να μετέχουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και για τους υπηρεσιακούς των Δήμων με τη συμμετοχή και του Ελεκτικού Συνεδρίου και των αποκεντρωμένων κατά τόπους διοικήσεων, προκειμένου να συντονιστούμε μεταξύ μας, να ξέρουμε τι θέλουμε και να συναντιληφθούμε όλοι από πού ξεκινάει και πού τελειώνει αυτός ο έλεγχος νομιμότητας, που πολλές φορές στην πράξη υπερακοντίζεται και καταντάει σε έλεγχος σκοπιμότητας και δημιουργεί προβλήματα στο ρυθμό προχωρήσεως του δημοτικού έργου. Ολοκλήρωση του προγράμματος στελέχωσης της δημοτικής αστυνομίας, πρόσληψη και κατάρτιση του προσωπικού,
ολοκλήρωση του προγράμματος συγκρότησης των λεγόμενων ειδών, δηλαδή των πολεοδομιών των Δήμων. Βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των Δήμων με την υποστήριξη της ΕΕΤΑ, αντικατάσταση του Βασιλικού Διατάγματος 17/5 του 1959, εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 18 και του Προϋπολογισμού Επιδόσεων, πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Δήμων για την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, εκκρεμούντα ζητήματα προς νομοθετική ρύθμιση που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις προς την αυτοδιοίκηση, ενεργειακό κόστος, ναυαγοσώστες, αδέσποτα κλπ. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, που θεωρώ εγώ ως μήνυμα στις δημοτικές εκλογές, είναι η μεγάλη αποχή. Και ότι στη συντριπτική πλειοψηφία 248 Δήμοι, οι πολίτες αποφάσισαν για τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή στον πρώτο γύρο. Σε 84 είχαμε δεύτερο γύρο. Δυστυχώς, καθ' όλη τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατιών των βουλευτικών εκλογών του περασμένου Μαΐου και Ιουνίου του 2023, η αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε πουθενά στην ατζέντα κανενός κόμματος, ούτε στο δημόσιο λόγο τους, ούτε στα παραθύρια της τηλεόρασης και τους φεγγίτες, ούτε στα τραπέζια των τηλεοράσεων. Αυτό είναι λυπηρό. Πρέπει με κάθε τρόπο να βάλουμε στο χάρτη του δημόσιου λόγου και της γενικότερης προβληματικής την αυτοδιοίκηση. Και θα το κάνουμε.